από την Παρασκευή το ψέμα, το δικό μου χτυπάει. Ναι, το δικό σου χτυπάει. Ναι, παιδιά, εγώ δεν παίρνω ποτέ κινητό εδώ. Τώρα πώς έχει συνδεθεί με το iPad, ναι. Δεν ξέρω. Κάτσε να προσπαθήσω. Είναι του διαβόλου αυτά τα μηχανήματα. Δεν τα πάω καλά με τεχνολογία, ακόμα τα ψάχνω. Λοιπόν, η παράσταση λέγεται το ψέμα. Το θέμα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Σε όλους μας έχει συμβεί κάτι εκεί κοντά στην κάτι ιστορία από αυτά, αυτή. Όχι, κάτι από αυτά όλα. Ξέρετε, θέλω να μου πείτε πριν περάσουμε να δούμε και λίγο ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει μέσα από την πρόβα σας. Μπορεί ένα ζευγάρι να σώσει τη σχέση του αν εν τέλει έχουν υποθεί όλες οι αλήθειες? Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Νομίζω πως όχι. Καταρχάς, αν υποθούν όλες οι αλήθειες, πετάει μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Καταρχάς, αν είναι και οι δύο ένοχοι ίσως. Αν ο ένας από τους δύο... Το πας πολύ μακριά. Ναι, ναι, αν έχουμε φτάσει εξαρτάται εκεί, δεν υπάρχει και σχέση. Δεν νομίζω να τους κόφτηκε πολύ. Πετάς μπαλάκι προς διαχείριση. Δεν υπάρχουν ζευγάρια που το έχουν παραδεχτεί. Υπάρχουν θεωρητικά. Και ζουν λίγο έτσι πιο χυπικά. Ναι, αλλά δεν το λες ζευγάρι-ζευγάρι. Το λες αλλιώς. Εναλλακτικό. Καταρχάς θα σου πω κάτι. Αν και οι δύο έχουν κάνει κάτι, ο κάθε ένας από την πλευρά του θα θεωρεί πιο βαρύ αυτό που έκανε ο άλλος. Γιατί, πάντα το άλλο είναι πιο σοβαρό. Ναι, καταρχάς οι άντρες κατευθείαν ρωτάνε ποιος είναι. Α, ναι, κάτσε τώρα. Οι άντρες δεν το αντέχουν. Δεν το αντέχουν εύκολα. Με ποια είναι, βεβαίως. Και αρχίζουν και κάνουν συγκρίσεις. Και ανάλογα τώρα με το τι κόμπλεξ κουβαλάει ο καθένας, το τι προβολές κάνει στον εαυτό του, όταν κοιτάει με ποιον άλλον πήγες, σου λέει άρα τι έλλειψη έχει από μένα για να πάει με αυτήν ή για να πάει με αυτόν κτλ. Γενικά πετάς προς διαχείριση στον άλλον ένα μπαλάκι που δεν ξέρει τι να το κάνει. Ναι, και νομίζω ότι αν δεν έχει σκοπό να χωρίσεις, δεν το λες γι' αυτό, καλύτερα να το πάρεις μαζί σου στον τάφο. Σωστό. Σωστό. Δεν ξέρω, καθένα βέβαια είναι σε ζωή του και όπως θέλει το χειρίζεται. Θα το αποδέχεσαι συνέχεια. Ούτε αυτό θα σε αρέσει. Και εξαρτάται και από την ηλικία. Να σου πω κάτι, άμα φτάσει πια και είσαι με τον άλλο 50 χρόνια και είσαστε γέροι πολύ και είσαι στη φάση εξομολόγηση και ξέρω πεθαίνετε, μπορεί να έχει και ένα νόημα να πει δεν ξέρω. Τι, να φύγει μια ώρα αρχίτερα εννοεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να σου φέρει κανένα τηγάνι στο κεφάλι. Επίση δεν ξέρω. Η έννοια κερατά, ξέρει τι σημαίνει. Γιατί λένε κερατά. Για πε μου, δεν το ψάξε. Όχι, ναι, από παλιά το έχω. Γιατί λένε κερατά τον κερατά. Γιατί έχει κέρατα. Ναι, δηλαδή τι. Τα κέρατα τι χαρακτηριστικό έχουν. Τα βλέπουν όλοι εκτός από το ζώο που έχει τα κέρατα. Εσύ δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι όλοι συνήθως το ξέρουν και κανένας δεν του το λέει. Yeah. Σου έχω πει ότι όσες φορές έρχεται εδώ θα το έχω δει. Πάντα με το πάντα με το έτοιμος για να με σε μαγεύει, Ελένη. Εσύ ξέρετε, πραγματικά πολλές φορές σκέφτομαι, μην παρεξηγηθώ, πόσο ευχαριστιέμαι την παρέα του. Δεν έχουμε καθόλου κοινά μεταξύ μας, αλλά το πόσο τον περιμένω. Τα λέει ωραία, τα λέει ωραία. Πώς συντονιζόμαστε είναι κάτι απίθανο, αλλά πραγματικά περνάω πολύ ωραία μαζί του. Τέλος πάντων, το είπα, έκλεισε. Ναι, όχι. Πάμε λίγο πρόβες. Καταλαβαίνεις τώρα τι μιλες, έτσι. Οι άνθρωποι είναι ήδη στον δρόμο. Το πολύ σε μισή ώρα θα είναι εδώ. Ωραία, άρα προλαβαίνουμε να τα κυρώσουμε. Φύγει πολλά πράγματα από το έργο γύρω από αυτό το θέμα του ψέματος των σχέσεων. Το τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, πόσο το αντέχουμε, πόσο θέλουμε με στη σχέση μας όλο αυτό. Είχε ένα φοβερό suspense από την αρχή. Υποθέτεις ποιος τι θα γίνει. Σήμερα το πρωί είδες το Μισελ στον δρόμο. Και αυτός είναι ο λόγος να κυρώσει το τραπέζι. Όχι. Καθώς όμως περνούσα μπροστά του με το ταξί. Τον είδα αγκαλιά με μια γυναίκα και δεν εννοώ τη Λοράνς, μια άλλη γυναίκα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι είμαστε γεμάτοι δυναμίες. Το ήξερες. Το ήξερες. Εγώ. Το ήξερες. Όχι, δεν είμαι. Πώς θα το ξέρω εγώ, αφού ο Μισελ είναι πολιτός μου, το ίδιο και η γυναίκα. Από πού θα μπορούσα να το ξέρω. Όχι, όχι. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν ανακατεύομαι εγώ στα ζευγάρια τι παθαίνουν και τι κάνουν. Όπως τρώνουν να σκυνηθούν. Πρέπει να λες ψέματα λίγο για άμα θες να σώσεις κάτι. Το είναι κάτι δεν αφορά εμάς. Το από είναι δικό του θέμα, δεν είναι δικό μας. Ωραία, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα στη Λόρα. Χωρίς κάτι δεν της πεις τίποτα, δεν χρειάζεται να κυρώσουμε την τραπέζα. Δεν είναι δυνατόν, είμαι φίλη της. Η αγάπη, η δέσμευση, η συντροφικότητα είναι πολύ πέρα από μία απιστία. Σκοπεύεις να πεις τη Λόρα ότι τον είδες με άλλη γυναίκα. Γιατί να το κάνεις. Γιατί είναι φίλη μου. Εγώ δεν ξέρω. Μετά από μια αποκάλυψη που θα έρθω να πω σε μια φίλη μου, θα έρθει αυτή να μου πει κάτι για το φίλο μου ή το δικό της άντρα, αν θα είναι τα πράγματα μετά τα ίδια. Είναι φίλη μου, είναι κολλητή μου και δεν θέλω να της πω ψέματα. Ακριβώς γι' αυτό. Δεν πρέπει να της πεις τίποτα. Απορώ γιατί το σκέφτεσαι κιόλας. Αν έρθει η κολλητή μου να μου πει ότι ήρθε τον άντρα μου με μία, δεν θα είμαι σίγουρη για τις προθέσεις της.
δεν θα θεωρήσω πάντα το κάνει για καλό, γιατί εγώ δεν μπορώ να μην είμαι έτοιμη για αυτή την αλήθεια. Νομίζω ότι είναι μια ένδειξη σοφίας να αποδεχτείς το γεγονός ότι δεν μπορείς να τα γνωρίζεις όλα. Θα τη πεις ότι ο άντρας της την απατάει. Θα την κάνεις να υποφέρει χωρίς λόγο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λες και ψέματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας ο Κάπας, από αίσθητο το λέω, δεν μπορώ να το ξέρω, πιστεύω ότι στη ζωή του δεν έχει πει ποτέ αλήθεια. Ποτέ. Αυτό από αίσθητο, μπορεί να πέφτω και έξω. Όταν ξαφνικά είδα τον άντρα μιας φίλης μου αγκαλιάζει μια γυναίκα. Πάνω όταν ήμουν πιο μικρή το συγχωρούσα, καταλαβαίνεις ότι τώρα θα το συγχωρούσα ακόμα περισσότερο. Η γυναίκα αυτή. Διακινδυνεύεις να πάρεις το ρίσκο να δημιουργήσεις κρίση ανάμεσα στο ζευγάρι. Αν αυτό αποκαλυφθεί, θα χωρίσουν εξαιτία σου. Άκουσέ το αυτό που σου λέω. Εξαιτία σου! Είναι μια πρόβα αυτή. Το σκηνικό μας είναι εκπληκτικό. Το έχει φτιάξει Αθανασίας Μαραγδί. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, θέλω να πω. Εγώ ήθελα να πω ότι παρότι το θέμα πραγματικά είναι σοβαρό και μας έχει απασχολήσει, εσείς μας το βγάζετε μέσα από τις πρόβες τουλάχιστον με έναν τρόπο. Που να κρυφοχαμογελάμε κιόλας. Α, πρέπει να το πούμε. Είναι αστείο το έργο, είναι κωμωδία. Η πίκρα βαριά. Μπροστά όλη το η αίσθηση. Το θέμα από μόνο του είναι σοβαρό, αλλά μα, η αντιμετώπιση μα είναι η κωμωδία πιο... αυτό είναι, μιλάει για πολύ σοβαρά θέματα και γελάς. Mm. Μπροστά είναι πολύ απολαυστικό. Απλά πιστεύω ότι όταν θα φεύγουν τα ζευγάρια από το θέατρο μπορεί και να μαλώνουν. Γιατί μπορεί να πει, να εσύ είσαι σαν κι αυτόν. Εσύ είσαι και εσύ είσαι σαν κι αυτήν και να αρχίσει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό το πιστεύω. Αλλά η μια μισή ώρα που θα κάτσουν είναι απολαυστικότατη. Και όπως έλεγα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, παιδιά, φέτος σας έχουν απασχολήσει πολύ και στα δύο κομμάτια σας τα επαγγελματικά το θέμα των σχέσεων. Ναι. Έχετε προσεγγίσει θέματα που πραγματικά και τα συζητάμε και τα αντιμετωπίζουμε και μας προβληματίζουν και μπορεί να έχουμε κάνει τα λάθη μας πάνω σε αυτά, στο θέμα τι στάση κρατάμε. Και το κινηματογραφικό σας λοιπόν θέμα έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ιδιαίτερο. Ξένη ταινία, ιταλική, την οποία την έχεις προσαρμόσει στα δικά μας δεδομένα. Είναι μια ταινία, το Perfetti Sconosciuti, που σημαίνει τέλειοι ξένοι. Και έτσι το μεταφράσαμε. Μου δόθηκε εμένα αυτό το σενάριο από τον Κώστα τον Λαυρόπουλο. Μου είπε να φτιάξω μια παρέα, να πάρω να το κάνω στα ελληνικά το σενάριο, ότι έχει πληρώσει τα δικαιώματα για να πάρει αυτό το πράγμα και να το σκηνοθετήσω. Με το που είδα την ταινία, εγώ ξέρω, κάνω δικά μου πράγματα. Δεν... Πήγα εκεί για να το δω και να το πω. Τρελές αλλαγές και δεν ξέρω, είχε πιάσει τίποτα πλανητικό δηλαδή. Θα τα δεις εσύ τα πλανητικά, εμείς θα τα ξέρουμε. Θα τα κοιτάξω και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Συμβαίνει μέσα σου, ρε Θοδωρή. Με ξεκουράζει λίγο. Ξέρεις, του να πάρεις και μια απόφαση από τα γεγονότα και από τον εαυτό σου πώς τα κοιτάει τα γεγονότα, καλό είναι. Αλλά πρόκειται και για τα δύο αριστουργήματα. Και το λέω εκ του ασφαλούς, όχι για να τα διαφημίσω, γιατί ο ίδιος πρώτος αυτό έπαθα. Δηλαδή, όταν πήγα στην ταινία να τη δω του Λαυρόπουλου αυτό που θέλει, πήγα για να του πω δεν το κάνω. Και με συνεπήρε τόσο πολύ όταν την είδα την ταινία που λέω θα το κάνω. Το ίδιο και με το έργο. Δηλαδή ήμουν έτοιμος να πω όταν μας έδωσε η Ελένη Κούρκουλα να της πω καλά, άστο, δώσ' το κάπου αλλού ας πούμε και το διαβάζω και της λέω. Λέω είναι εξαιρετικό, πρέπει να το δεις. Θα μπορούσε να ήταν το Θοδωρή αφού για το κινηματογραφικό. Λέω πώς δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό. Ναι. Θέλω να πω του πάνε. Όλοι οι σεναριογράφοι και οι Έλληνες όταν θα τη δουν την ταινία θα ζηλέψουν που αυτό το θέμα ήταν μέσα στα μούτρα τους. Και δεν το σκέφτηκαν. Μέσα σε αυτούς είμαι και πες εγώ. Πες το κιόλας. Πες το λίγο να το μάθουν και οι τηλεθεατές μου. Εγώ λέω τα θέματα. Είναι μια παρέα ανθρώπων. Το θεματοφύλακα. 7 τον αριθμό. Είμαστε 3 ζευγάρια και ο ένας που υποτίθεται θα φέρει την καινούργια κοπέλα να την γνωρίσουμε, αλλά δεν τη φέρνει εν τέλει. Χρόνια φίλοι οι άντρες από παιδιά με τις γυναίκες τους που κάνουμε ένα τραπέζι. Και με αφορμή ένα γεγονός ότι ένας άλλος κοινός τους φίλος χώρισε επειδή η γυναίκα του βρήκε τα μηνύματα που έστελνε. Τα γνωστά θέματα. Σε μία μικρή γκόμενά του τέλος πάντων γίνανε. Και πέφτει η ιδέα από τη γυναίκα του Θοδωρή που κάνει η Μαρία είναι αυπλιό του. Ότι δηλαδή εμείς δεν έχουμε μυστικά μεταξύ μας. Είμαστε τόσο έτοιμοι. Αφήστε όλα τα κινητά πάνω στα τραπέζια, παιχνίδι, όλο το βράδυ και ό,τι μηνύματα έρθουν, ό,τι WhatsApp, ό,τι ακρόαση ανοιχτή, όποιος πάρει τηλέφωνο, ό,τι mail, θα τα διαβάζουμε όλοι σε όλους. Και το κάνανε. Ναι, το και δέχονται. Αυτό το και αρχίζει ένα παιχνίδι που γίνεται χαμός μεταξύ τους. Γίνεται χαμός, αλλά πρόσεξε, όταν ακούς ότι γίνεται χαμός, μπορεί να πηγαίνει το μυαλό σου σε εξωφρενικά σενάρια, κωμωδία τραβηγμένα από τα μαλλιά για να βγει το αστείο. Είναι περίτεχνα φτιαγμένο και αυτό το σενάριο. Έγινε από 5 Ιταλούς, μια φοβερή συνεργασία. Έχει φοβερές παρεξηγήσεις, αλλά γίνονται τόσο γλυκόπιωτα και τόσο αβίαστα προκύπτουν. Δεν τραβάνε δηλαδή σεναριακά από τα μαλλιά κάτι για να προκύψει κάτι. Γίνεται μόνο του.
Δηλαδή όλη η ταινία, και αυτή είναι ακριβώς μια μισή ώρα κρατάει, όλη η ταινία είναι σαν να πίνεις ένα ποτήρι νερό. Τόσο εύκολα τη βλέπεις και την ευχαριστίες. Και είναι ο Θοδωρής με τη Μαρία την Αυπλιώτη, το ένα ζευγάρι. Εγώ με τον Γιάννη τον Μπερλέγκα. Ο Άλκης ο Κούρκουλος με την Ευαγγελία της Σιριοπούλου. Και ο Μάξο Παπαδάκη.